Αξιότιμες κυρίες Υποεπιτροπής για τις Διατλαντικές Σχέσεις, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Υποεπιτροπής για την Ανθεκτικότητα και την Πολιτική Ασφάλεια, σας καλωσορίζω στην Αθήνα, σε μια περίοδο που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται υπό την καταθλιπτική σκιά μιας επικίνδυνης τροπής που οι τρέχουσες εξελίξεις μας προβληματίζουν έντονα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίζω ότι φέτος συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η προσχώρηση της χώρας μας στην ευρύτερη ευρωατλαντική οικογένεια το 1952 υπήρξε μια στρατηγική συμμαχίας επιλογή για το διεθνή προσανατολισμό της. Συνέβαλε καταλυτικά στην εμπέδωση της θέσης της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο, ανέδειξε τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματά της και επηρέασε ουσιαστικά το ευρύτερο πλαίσιο χάραξης και άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στα 70 και πλέον έτη της παρουσίας μας στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτος, και τονίζω το εμπράκτος, την πολυδιάστατη στρατηγική της αξία για τη συμμαχία, την ακλόνητη δέσμευσή της στα ανατοϊκά ιδεώδη, καθώς και τον διαχρονικά επικοδομητικό ρόλο της ως υπεύθυνου και αξιόπιστου συμμάχου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα ως ένα από τα παλαιότερα μέλη του ΝΑΤΟ ήταν, είναι και θα είναι δυναμικά παρούσα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Συμμαχίας, αναλαμβάνοντας το ακέραιο της υποχρεώσεις της και υπηρετώντας με αφοσίωση, υπευθυνότητα και συνέπεια τις αρχές και τις αξίες οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Συμμαχίας. Αποτελεί κοινά αναγνωρισμένο πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Παραμένει συνεπής υποστηρικτής της πολιτικής ανοιχτών θυρών της Συμμαχίας και συνεισφέρει εμπράκτος στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών της σχέσεων. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι επιχειρησιακά παρούσα και δραστήρια. Υποστηρίζει με συνέπεια την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σέβεται απαρέγκλιτα τις θεμελιώδεις αρχές της νατοϊκής συνοχής, ενότητας και αλληλεγγύης. Η εύθραυστη διεθνής σημερινή συγκυρία αποδεικνύει περίτρανα ότι το ΝΑΤΟ έχει μετεξελιχθεί σταδιακά όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες από έναν οργανισμό συλλογικής άμυνας σε έναν οργανισμό συλλογικής ασφάλειας, ακολουθώντας την πολιτική της ενσωμάτωσης και όχι του αποκλεισμού, προσαρμοζόμενο παράλληλα στις απαιτήσεις των νέων προκλήσεων ασφαλείας και των αναδυόμενων απειλών. Σε πείσμα των επικριτών του, παραμένει ο πλέον αξιόπιστος και δοκιμασμένος θεσμός ασφάλειας στον ευρωατλαντικό χώρο, αλλά και η μακροβιότερη και ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία στην παγκόσμια ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε ότι ο επωνομαζόμενος διατλαντικός δεσμός, επί του οποίου στηρίχθηκαν τα θεμέλια του ΝΑΤΟ, εξακολουθεί να παραμένει ισχυρός, ενώνοντας τους 32 πλέον συμμάχους στην κοινή προσπάθεια για την προάσπιση της συλλογικής μας ασφάλειας και των κοινών μας αξιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να συμβάλλει στην υλοποίηση των συμμαχικών πρωτοβουλειών, αποφάσεων και δράσεων με στόχο την έγκαιρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη αντιμετώπιση των παραδοσιακών αλλά και των μη παραδοσιακών προκλήσεων ασφαλείας.
Παραμένοντας προσιλωμένοι στη διεθνή πολυμέρεια, τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την προάσπιση των ατοικών αρχών και αξιών, η χώρα μας, η χώρα που σας φιλοξενεί, δεν θα πάψει να προωθεί εντός της Συμμαχίας την ενίσχυση του δικού της αποτυπώματος. Δεν θα πάψει να ενθαρρύνει την εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων, την εμπέδωση της σταθερότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διάχυτης αστάθειας στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διαμόρφωση μιας πιο λειτουργικής σχέσης συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. Η χώρα μας είναι βεβαίως δραστήρια και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, η οποία αντιπροσωπεύει τη φωνή των λαών της Συμμαχίας, προάγοντας τον διακοινοβουλευτικό διάλογο επιθεμάτων ασφαλείας, την ενδυνάμωση του διατλαντικού θεσμού, τη διάδοση των μηνυμάτων στρατηγικής επικοινωνίας του ΝΑΤΟ, καθώς και την καλλιέργεια διασυμμαχικής κουλτούρας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων. Μετράμε ήδη 7 δεκαετίες επιτυχούς συμμαχικής παρουσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νατοϊκής μας πορείας, η πηξίδα μας υπήρχε πάντα η ενότητα της Συμμαχίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν τη λιδία λίθο του ΝΑΤΟ. Και για το λόγο αυτό οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε ως σύμμαχοι πρέπει να υλοποιούνται με πράξεις και όχι με λόγια, όχι με εξαγγελίες. Η Ελλάδα πορεύεται και θα συνεχίσει να πορεύεται εντός συμμαχίας με γνώμονα αυτή την αρχή, καθώς το ταξίδι εξέλιξης και προσαρμογής του ΝΑΤΟ στα περίπλοκα δεδομένα του τρέχοντος περιβάλλοντος ασφαλείας συνεχίζεται, δηλώνουμε και πάλι παρόντες και θα ακολουθήσουμε και θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε με οριμότητα και αίσθημα ευθύνης για πολλές δεκαετίες ακόμη. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.